Ουσιαστικός λόγος είναι το ροδάκινο. Το προϊόν αυτό που έτρεψε 4 γενιές, ίσως και περισσότερες, στην περιοχή της Πέλλας και της Σημαδίας, που είναι η καρδιά του προϊόντος αυτού, αντιμετώπισε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, όπως και πολλά όλα τα προϊόντα σχεδόν. Αλλά το ροδάκινο πραγματικά ήταν αυτό πια που έτσι ήταν ταβάνωσε την κατάσταση. Από την απορρόφηση του προϊόντος θέλετε. Από το ότι είχαμε αντίπαλο τις καιρικές συνθήκες που δεν ξέρουμε, είμαστε αδύναμοι μπροστά σε αυτό το γεγονός. Δεν καλύπτει ο φορέας μας, ο ασφαλιστικός, πολλά καιρικά φαινόμενα και μένουμε εκτεθειμένοι συνεχώς. Οι τιμές που μέχρι τέλους πουλάμε και δεν ξέρουμε, ανοίγουμε το χέρι μας για να δούμε τι θα πάρουμε. Αν σκεφτούμε εδώ, συνάδελφοι, ότι μέχρι και σήμερα περιμένουμε να τελειώσει ο μήνας, λες και εσείς πάμε και αγοράζουμε γάλα ή ξέρω εγώ κάτι από το σούπερ μάρκετ και το γάλα κτηνοτροφικό προϊόν είναι, λες και εσείς παίρνουμε κάτι από το σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε πόσο κάνει και δεν ξέρουμε πόσο το πληρώνουμε. Τα ροδάκινα ως συνήθως περνάμε αυτό το Γολγοθά κάθε χρόνο. Πόσο, γιατί, τι θα γίνει μέχρι τέλους. Το κόστος ανακαλλιέργεια είναι από τον Δήμο Αμιντέου. Το κόστος σε εμάς, πιστεύω ότι δεν διαφέρει πολύ από τόπο σε τόπο, έχει φτάσει πάνω από 1.000 ευρώ το καλλιεργητικό κόστος. Είναι θαύμα και είμαστε μάγοι και φακίριδες με τον τρόπο πλέον που αρχίσαμε να ζούμε, γιατί ζούμε χρεωμένοι, ζούμε έχοντας υποχρεώσει στα φροντιστήρια των παιδιών μας, ζούμε αφήνοντας τους εαυτούς μας παραμελημένους, ζούμε γιατί αφήνουμε πράγματα συνεχώς πίσω για να μπορέσουμε να ξανακαλλιεργήσουμε και την επόμενη χρονιά. Δεν νομίζω ότι μας αξίζει και πιστεύω και όλοι σας, δεν πιστεύω ότι μας αξίζει ένας τέτοιος τρόπος ζωής, ότι και εμείς έχουμε δικαιώματα στη ζωή και τέλος πάντων πρέπει να αξιοποιηθεί και ο κόπος μας και όλο αυτό που τραβάμε όλο τον καιρό.